Θα μπορούσα εγώ σήμερα, δηλαδή, ή μάλλον όχι σήμερα, αν έτρεχα λίγα χρόνια πριν, να ήταν στη θέση σας ο κύριος Πύρτζης. Λέω τώρα εγώ, τώρα μου ήρθε αυτή η φλασιά, κύριε Μίλη. Αν θα μπορούσε, τι ακριβώς, για να καταλάβω. Ναι, θα μπορούσε δηλαδή στη θέση σας, αν μιλούσα πριν από κάποια χρόνια, να ήταν στη θέση σας ο κύριος Πύρτζης και να παίρναμε συνέντευξη από τον κύριο Πύρτζη. Κοιτάξτε. Καταλαβαίνετε πολιτικά που παραπέμπω τώρα το θέμα, έτσι. Ξεκινήσα, επειδή το βάλατε πολύ σωστά το θέμα, ξέρετε, η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών έχει συγκεκριμένη πολιτική αναφορά και συγκεκριμένο πολιτικό πρόσημο. Από το 2013 όμως, κύριε Λοΐζο, μέχρι σήμερα άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα και στο Τεχνικό Επιμελητήριο και βέβαια στην ίδια, στο ίδιο το κράτος, στην πολιτεία, στην κοινωνία μας, άλλαξαν και πρόσωπα και άλλαξαν και οι παρατάξεις. Άνθρωποι δηλαδή με τους οποίους είχαμε συμπορευτεί τότε επέλεξαν προσωπικές στρατηγικές, αντιλαμβάνεστε, ενώ κάποιοι άλλοι στην πορεία των πραγμάτων ήρθαν στους κόλπους της συμπαράταξης, εκτιμώντας τη συνεπή στάση μας να αντιμετωπίζουμε κάθε ζήτημα με άξονα το κοινό συμφέρον, με σταθερά απαρνούμενοι οποιασδήποτε ακρότητες και οποιαδήποτε πολιτικά παιχνίδια. Και συμφέροντα, πείτε και συμφέροντα. Πείτε και συμφέροντα. Και βέβαια και συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία ανέδειξαν δυστυχώς τις παθογένειες, κύριε Λοΐζο, ενός συστήματος και ενός οργανισμού, που πραγματικά όλα τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσε με ένα καθεστώς το οποίο θα έλεγα δεν μας τιμάει ιδιαίτερα. Μάλιστα. Εμείς, κύριε Λοΐζο, θεωρούμε ότι το ίδιο το Τεχνικό Επιμελητήριο πρέπει να μπει σε νέα τροχιά. Έτσι, δηλαδή η μάχη της προοπτικής για τους μηχανικούς είναι μια μάχη ευρύτερη, την οποία θα πρέπει να τη δώσουμε, και το ΤΕΕ με τη δική του σειρά θα πρέπει με τα στελέχη του και με την τεχνοκρατική αντίληψη που έχει να οδηγήσει και την ίδια τη χώρα σε νέα πορεία. Όχι πολιτικολογώντας, η ελληνική πολιτεία, το κράτος, η κυβέρνηση, οι θεσμοί θέλουν δίπλα τους τον τεχνικό σύμβουλο, τον θεσμοθετημένο σύμβουλο. Έτσι. Όχι βέβαια τότε να συνδικαλίζεται μαζί τους, ούτε να πολιτικολογεί. Ήρθε η ώρα επιτέλους τότε να μιλήσει τεκμηριωμένα, υπεύθυνα, επιστημονικά και να βοηθήσει την κυβέρνηση. Επειδή ξέρω ότι αυτή την ώρα είστε αντιπρόεδρος αυτή την ώρα του ΤΕΕ και νομίζω πως είναι κάτι το οποίο αφορά τα μέλη όλα του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Και επειδή το τελευταίο διάστημα ζήσαμε τα γεγονότα της Τράπεζας Αττικής και τα λοιπά, πριν προχωρήσουμε στα των εκλογών, πείτε μου σας παρακαλώ, έχει τακτοποιηθεί το θέμα, υπάρχει πρόβλημα αυτή την ώρα με τα αποθεματικά σας, με τα χρήματα δηλαδή των μηχανικών, που τελικά φάνηκε από τα όσα ζήσαμε να εξανεμίζονται μέσω της Τράπεζας Αττικής? Κοιτάξτε, επειδή θέτετε πολύ σωστά το ζήτημα, απλώς να βάλουμε την σωστή του βάση και να δούμε και την περίοδο αναφοράς για την οποία... Μη μου σταθείτε όμως πολύ σε αυτό το θέμα για να πάμε στις εκλογές, έτσι. Θα σας πω αμέσως. Από το 1997 μέχρι και φέτος, το ΤΣΜΕΔΕ, το Ταμείο των Μηχανικών, έχει επενδύσει με δικές του αποφάσεις και με στήριξη βέβαια του Τεχνικού Επιμελητηρίου, έχει επενδύσει άνω των 800 εκατομμυρίων στην Τράπεζα Αττικής. Μάλιστα. Είναι μια διαχρονική επένδυση η οποία έγινε σε καιρούς όπου η οικονομία της χώρας είχε τα πάνω της, είχε διακυμάνσεις, δεν ήταν στα σημερινά χάλια εν ολίγης. Ναι. Άρα λοιπόν είναι μια απόφαση η οποία τις προηγούμενες φορές είχε πάρθει με σωστό τρόπο και τα κίνητρα ήταν σωστά, γιατί και η ίδια η οικονομία ήταν αγμάζουσα και αν θέλετε και εμείς τότε είχαμε πει ότι η επένδυση των μηχανικών στην Τράπεζα Αττικής θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσα από μια τεχνοκρατική και αποτελεσματική στελέχωση της τράπεζας. Μάλιστα. Κανένας μηχανικός που διοικεί το Τεχνικό Επιμελητήριο δεν μπορεί να παίζει ή να κάνει τον τραπεζίτη. Έτσι, αυτή είναι η άποψή μας. Και εμείς, επειδή ακριβώς εγώ ανέλαβα αντιπρόεδρος το 2015, κύριε Λοΐζο, εγώ το 1997 όταν το ΤΕΕ πρωτοεπένδυε χρήματα στην Αττικής, εγώ ήμουνα πρωτοετής φοιτητής στο Πολυτεχνείο της Ξάνθης.
Το 2013. Μα προς Θεού, δεν θέλει να επιρρύπτω εγώ καμία ευθύνη προς Θεού. Μήπως δεν το έχετε καταλάβει. Εγώ μια ερώτηση έκανα, αν αυτή την ώρα υπάρχει πρόβλημα με τα αποθεματικά του Ταμείου. Να σας πω, δεν υπονόησα κάτι τέτοιο. Να είμαστε ξεκάθαροι. Απλώς είπα ότι το πρόβλημα έρχεται από παλιά. Ναι, το ξέρομαι. Το ξέρομαι. Από το 2015 λοιπόν και μετά, εμείς έχουμε επιλέξει και με τη στρατηγική μας να αναδείξουμε όλα αυτά τα ζητήματα, να έρθουν όλα στο φως. Θέλουμε τη συνεργασία και με την Τράπεζα της Ελλάδος, την οποία συνεργασία θα έπρεπε να την επιδιώξει και η ελληνική. Ο κύριος Σπίρτης έχει ευθύνες, έχει ευθύνες για το διάστημα που ήταν επικεφαλής. Κοιτάξτε, ο κύριος Σπίρτης είχε πάρει μία απόφαση, πολύ συγκεκριμένη, στήριξης της Τράπεζας Αττικής μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τα χρήματα του ΤΣΜΕΔΕ. Η θέση η δική του, έτσι, ήταν τότε να στηρίξει ακριβώς αυτή την επένδυση. Ο κύριος Σπίρτης λοιπόν σαν πρόεδρος του ΤΕΕ κρίθηκε και έχει ήδη κριθεί. Μάλιστα. Εάν ρωτάτε ποιος είναι ο ρόλος ή ποια είναι η στάση του κυρίου Σπίρτη σήμερα, κρίνεται προφανώς ο ίδιος από ένα άλλο μετερίζει και από μια άλλη οπτική πλέον που βλέπει τα πράγματα ή τις ευθύνες τις οποίες έχει για τα θέματα των μηχανικών. Και εσείς ξέρετε καλύτερα, η παράταξή σας γνωρίζει καλύτερα γιατί σας την έκανε, ας πούμε. Οπότε... Η ιστορία της... Μα κοιτάξτε κύριε Λοΐζο, ξεκινήσαμε, όπως σας είπα, ξεκινήσαμε αλλιώς και από το 2013 μέχρι σήμερα πολλά πράγματα άλλαξαν, πολλά πρόσωπα άλλαξαν και άλλα τόσα από θέματα νοοτροπίας έμειναν ίδια. Έψαξε και βρήκε πιο δημοκρατικό χώρο, φαίνεται, από αυτόν που τον έκανε, που τον ανέδειξε. Η αίσθηση της δημοκρατικότητας δεν είναι μόνος του, άλλωστε. Η αίσθηση της δημοκρατικότητας στο ΤΕ θα έλεγα ότι σε αυτές τις εκλογές είναι πλούσια, είναι διάχυτη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ενώ το 2013 κατέβηκαν 15 παρατάξεις, 16, τώρα κατεβαίνουν 21-22 παρατάξεις. Υπάρχουν δηλαδή... Σε ποιο κλίμα γίνονται οι εκλογές με 22 παρατάξεις? Λοιπόν, υπάρχει ακριβώς, εκεί θέλω να καταλήξω κύριε Λοΐζο, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πανσπερμία παρατάξεων, σχηματισμών, άλλες με πανελλαδικά χαρακτηριστικά, άλλες με τοπικά χαρακτηριστικά. Με τοπικά, βεβαίως. Νομίζω όμως ότι τα προβλήματα των μηχανικών είναι πάρα πολλά. Είναι κοινά, Είναι κοινά. Η συγκυρία και για τη χώρα αλλά και για τον επιστημονικό της κόσμο είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Το κλίμα είναι καλό? Νομίζω ότι θα σας απαντήσω. Νομίζω ότι η πολυδιάσπαση αυτή των δυνάμεων εντός του ΤΕΕ δεν εξυπηρετεί ούτε τη συνεννόηση στο τεχνικό επιμελητήριο, ούτε τη συναντήληψη, ούτε τη διαμόρφωση ενός κοινού μετόπου για τη διεκδίκηση των αιτημάτων μας. Ξέρετε κύριε Λοΐζο, είναι άλλο πράγμα να λέμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζητάει την ψήφο των συναδέλφων, αλλά το να δημιουργούνται στο παραπέντε καινούργιες παρατάξεις, μέσα από τις παλιές παρατάξεις και μέσα από στελέχη που προέρχονταν από τις λεγόμενες μεγάλες ή παλιές παρατάξεις. Δηλαδή αποστασιοποιούνται κάποιοι δηλαδή. Να διεκδικούν τώρα ο καθένας από αυτούς στο όνομα της ανεξαρτησίας. Λέει είμαστε ένα ανεξάρτητο σχήμα. Στο όνομα ότι είναι πλέον λέει ένα ακιδεμόνευτο σχήμα. Ξαφνικά λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και αυτά τα στελέχη του ΤΕ, ενώ είχαν τόσα χρόνια διαδρομή μέσα στο ΤΕ και τους γνωρίζουν οι συναδελφοί μας, τώρα στα δύσκολα θεωρούν ότι πρέπει να κάνουν δήθεν ανεξάρτητες παρατάξεις και δήθεν να διεκδικήσουν, λέει, την ψήφο όλων των συναδέλφων. Υπεράνω κομμάτων, υπεράνω μηχανισμών, λες και τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Λοΐζο, οι μηχανισμοί ή ο τρόπος που λειτουργούσαν οι παρατάξεις, όταν ήταν αυτοί οι άνθρωποι μέσα, λες και δεν είχαν καμία ευθύνη. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Μιλή? Μάλλον νομίζω τα πράγματα, όπως σας είπα και πριν, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολα. Δύσκολα. Και θεωρώ ότι η πολυδιάσπαση μέσα στο χώρο του ΤΕΕ στέλνει τα ακριβώς αντίθετα μηνύματα από αυτά που πρέπει να στείλουμε στους μηχανικούς. Θέλουμε συναντήληψη, θέλουμε να υπάρχει συνεργασία, θέλουμε να υπάρχει συναπόφαση. Πολύ φοβάμαι όμως ότι η πολυδιάσπαση λειτουργεί στο να έχουμε καθαρά... Η επόμενη μέρα θα έρθει δηλαδή στη συλλογική, έτσι θα υπάρξουν σχήματα ενωτικού χαρακτήρα μετά τις εκλογές. Εμείς κύριε Λοΐζο, στο όνομα ακριβώς αυτών που πιστεύουμε και αυτών που λέει η διακήρυξή μας, στις βασικές αιχμές τις οποίες έχουμε αναδείξει ανά την Ελλάδα, καλούμε όσες παρατάξεις πιστεύουν σε αυτά στα οποία λένε
να συμπορευτούν μαζί μας αμέσως μετά τις εκλογές. Σε ένα νέο ΤΕΕ το οποίο θα συμβάλλει στον εξορθολογισμό οποιονδήποτε διαδικασιών, στην ανάπτυξη ενός αναπτυξιακού πλαισίου, σε ένα ΤΕΕ που θα κυριαρχεί, κύριε Λοΐζο, η αξιοκρατία, η αποτελεσματικότητα και, αν θέλετε και την άποψή μου, και η ηθική. Μάλιστα. Έτσι και... να μπορέσουμε να κοιτάξουμε ξανά στα μάτια του συναδέλφου μας. Πείτε μου κάτι, ο στόχος σας, ο εκλογικός στόχος, έτσι, ποιος είναι? Δηλαδή, κάποτε αυτή η παράταξη, το ΠΑΣΟΚ βασικά, έτσι, ήταν παντοδύναμο στο συγκεκριμένο χώρο, ας πούμε. Τώρα, αυτή τη στιγμή, πώς τα βλέπει ο Μίλης τα πράγματα, καταρχήν, που είναι επικεφαλής της παράταξης? Να δηλώσω κάτι. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών ουσιαστικά είναι μια συμπαράταξη τριών παρατάξεων. Εντάξει. Είναι η ΠΑΣΟΚ. Είναι κάτι το καινούργιο, ας πούμε. Που έρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν συνεργαζόμενοι μηχανικοί. Ναι. Υπάρχει η ανανεωτική συνεργασία αριστερών μηχανικών, που είναι μηχανική κυρίως από το χώρο της ανανεωτικής αριστεράς και της δημοκρατικής αριστεράς. Ναι. Και υπάρχουν και οι κινήσεις των προοδευτικών μηχανικών, που ουσιαστικά προέκυψαν μέσα από τις κινήσεις. Τι βλέπετε να γίνεται δηλαδή? Είναι ένας χώρος ο οποίος προσπαθεί να καλύψει αυτό που λέμε το κρίσιμο πολιτικό κέντρο. Την ισορροπία, τον εξορθολογισμό, τις ορθολογικές αποφάσεις που πρέπει να έχουμε μέσα στο ΤΕΕ. Ο χώρος αυτός, κύριε Λοΐζο, φιλοδοξεί να είναι πρωταγωνιστικός. Και το λέμε με όσο πιο καθαρά μπορούμε. Θέλουμε η συμπαράταξη να καταγραφεί πλειοψηφικά στα μάτια των συναδέλφων. Θέλουμε ο ρόλος μας να είναι πρωταγωνιστικός. Άρα χτυπάει την πρώτη θέση, εν ολίγης. Αυτό μας λέτε, έτσι? Είναι ο ρόλος μιας συμπαράταξης δυνάμεων ευρύτερων, ο οποίος η τύχη του και αυτό που του αξίζει είναι να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Μάλιστα. Και πρωταγωνιστικός ρόλος, κύριε Λοΐζο, σημαίνει να μπορείς να συμβάλεις με το πλαίσιό σου και με αυτά τα οποία απαιτείς, να μπορείς να συμβάλεις καθοριστικά, έτσι ώστε το ΤΕΕ να αναδείξει αυτά τα οποία θέλει για τον κάθε μηχανικό. Εδώ στο Νότιο Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα στα Δωδεκάνησα, που είναι και ο κορμός του Νότιου Αιγαίου, ποιοι είναι οι υποψήφοι, κύριε Μιλή? Κοιτάξτε, για το κεντρικό ψηφοδέλτιο από το τμήμα του νομού Δωδεκανήσου, όπως αποκαλείται για το περιφερειακό τμήμα του ΤΕΕ, στο κεντρικό ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Συμπάραταξης Μηχανικών είναι 3 εξαίρετοι συνάδελφοι, 2 νεότεροι και ένας πιο έμπειρος, όπου και πραγματικά ο συνδυασμός αυτός των δυνάμεων δείχνει ακριβώς και τον τρόπο και τη λειτουργία που θέλουμε και για τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων γενναιών παρατάξεων. Είναι ο κύριος Καλοπίτας, ο Βάιος. Α, ο Βάιος, μάλιστα. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Βενέρης. Α, ο κύριος Βενέρης. Ιστορικός τέλεχος. Βεβαίως. Τέλεχος της Δωδεκανησιακής Πρωτοβουλίας. Παλιά πολλές θητείες πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου του νόμου. Και από την ΚΟ είναι ο πολιτικός μηχανικός ο Μιχάλης ο Χατζηγιακουμής. Ένας νέος και αυτός ελεύθερος επαγγελματίας. Στόχος μας είναι μέσα και από τη συγκρότηση αυτού του σχολείου να δείξουμε ακριβώς πώς η νέα γενιά μπορεί να συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες γενιές. Τα προβλήματα των μηχανικών είναι κοινά. Και ξέρετε, οι παλαιότεροι μηχανικοί δίνοντας τη σκυτάλη στους νέους με την πείρα τους μπορούν να τους μεταλαμπαδεύσουν και οποιασδήποτε αξίες είχαν αυτοί και υπηρετούσαν. Ένα τεχνικό ερώτημα θα ήθελα. Αντιμετωπίζεται και στο ψηφοδέλτιο από τη Δωδεκάνησο. Ένα τεχνικό ερώτημα θα ήθελα. Πώς γίνονται τώρα, πώς ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Χρειάζεται να είναι ταμιακά τακτοποιημένοι? Γιατί σας το λέω τώρα εγώ που είμαι και οικονομολόγος και έχουμε και εμείς εκλογές στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Και δεν πήγα να πληρώσω τη συνδρομή μου. Ενώ μου ήρθε ένα SMS. Και έληξε η προθεσμία και δεν μπορώ, Ηλία, να ψηφίσω τώρα. Κατεβαίνω υποψήφιος και δεν κατεβαίνει. Ναι, βρε Ηλία. Μου ήρθε ένα SMS και μου έλεγε ότι μέχρι το Σάββατο να πάω να... Και μου διέφυγε, ρε παιδί μου. Άκου να δεις, υπολόγιζα και στην ψήφο. Ναι, ρε παιδί μου, κρίμα, ρε Ηλία. Κύριε Λοΐζο, κύριε Μίλη, με εσάς πώς γίνεται τώρα, για πείτε μας. Κύριε Λοΐζο, εάν ήσασταν διπλωματούχος, μηχανικός, δεν θα χρειαζόταν, δεν θα είχατε αυτό το πρόβλημα τώρα που λέτε με τον συναδελφό σας. Για πείτε μου, δηλαδή. Τότε δεν υπάρχει υποχρέωση για να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα να καλύψεις τις συνδρομές σου έναντι του φορέα σου. Βέβαια,
Ναι. Αν θέλετε την άποψή μου, είναι θεμητό ότι το κάθε μέλος θα πρέπει να καλύπτει τις συνδρομές του στο φορέα του που τον αντιπροσωπεύει. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα για να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα να έχεις καλύψει τις εισφορές σου. Άρα λοιπόν, ο οποιοσδήποτε διπλωματούχος μηχανικός που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών του ΤΕ, έχει το δικαίωμα της ψήφου. Προβλέπεται από το καταστατικό προφανώς αυτό, έτσι. Προβλέπεται από το νόμο και από το θεσμικό πλαίσιο που διέχει. Γιατί στους οικονομολόγους λοιπόν δεν ισχύει αυτό. Αυτό θα μπορούσε να σου. Στο καταστατικό είναι αυτό, Γκλάνθη. Είναι στο καταστατικό, ε. Του δικού μας του βελτιρίου, ναι. Κύριε Μίλη, να σε ευχηθούμε ολόψυχα. Καλή επιτυχία να έχετε. Εμείς σας γνωρίζουμε καλά από μακριά. Ξέρουμε το πόσο δραστήριος είστε. Άρα λοιπόν, προσδοκάτε μία δυνατή παρουσία στις εκλογές και από εκεί και πίσω μετά μία συνένεση. Ενδέχεται δηλαδή να δούμε το ίδιο σχήμα που κυβερνάτε σήμερα το ΤΕΕ, να το δούμε και μετεκλογικά. Κύριε Λοΐζο, να σας πω κάτι. Τα προβλήματα είναι κοινά. Εμείς θα συμμετέχουμε σε όποιο σχήμα προτάσει την κοινή λογική. Ο Σπίρτης πάντως σας έστειλε στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι ξέρω. Κοιτάξτε, ο κύριος Σπίρτης είναι υπουργός, έχει πλέον έναν άλλο ρόλο. Η Δημοκρατική Συμπάραξη Μηχανικών έχει επίσης ένα διακριτό ρόλο στο ΤΕΕ. Να σας πω κάτι. Το γεγονός ότι αδυνατίζεται με αλφαγιώτα η Δημοκρατική Συμπαράταξη, νομίζω ότι ενδεχομένως μπορεί να βολεύει και τον κύριο Σπίρτζη, μπορεί να βολεύει... Εδώ στο χέρι σας είναι λοιπόν να δείξετε ότι δεν είναι... Εγώ θέλω να σας πω ότι πραγματικά καλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν, θέλουμε να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και είναι απάντηση σε όσους λένε ότι σε αυτές τις εκλογές του ΤΕΕ κατεβαίνουν μόνο οι κομματικοί στρατοί. Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό. Έγινε. Να συμμετέχουν όλα τα μέλη του ΤΕΕ να διαμορφώσουν μια άποψη.